είμαστε κοντά με προτάσεις και με ολοκληρωμένο σχέδιο και εμείς από την πλευρά μας για όλη την περιφέρεια, βασικό κομμάτι του οποίου θα είναι και ο ενεργειακός τομέας. Και πιστεύω ότι με καλή συνεργασία θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη Δυτική Μακεδονία στο επίπεδο που είναι. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι θέλουμε η εξίσωση που στο πρώτο της σκέλος έχει την εγκατεστημένη ισχύ σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, τις θέσεις εργασίας που απασχολούνται κυρίως στον ενεργειακό τομέα, τον παραγόμενο πλούτο, και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ κυρίως στην περιοχή με απαλλοκληρώσεις, αποζημιώσεις, αποκαταστάσεις, αυτό το πρώτο σκέλος να είναι ισοδύναμο στο σχέδιο του τελικού που θα ακολουθεί με την παραγόμενη ισχύ πάλι στον τόπο μας, στη Δυτική Μακεδονία, διατηρώντας την ενεργειακή ταυτότητα της περιφέρειάς μας, είτε με την ηλεκτροπαραγωγή, είτε με κάποια άλλη βιομηχανική παραγωγή που θα πρέπει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί από την απώλεια της ελληνικής παραγωγής, και να είναι ισοδύναμο με τις θέσεις εργασίας που θα πρέπει να δημιουργηθούν σε μια νέα οικονομία στην περιφέρειά μας, να παράγεται ο ισοδύναμος πλούτος που στο μέγιστο βαθμό άγγιζε το 1.200.000 ευρώ κατέτος ο τζίρος από τον ενεργειακό κλάδο στη Δυτική Μακεδονία, καθώς επίσης και το νούμερο που απαιτείται για να κρυφθούν όλες οι εκκρεμότητες για τις αποκαταστάσεις, για τις απαλλοτριώσεις, για τις αποζημιώσεις που οφείλει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, και το προσωπικό, το δυναμικό της ΔΕΗ που έχει μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία να εκτελεχθεί στη νέα οικονομία, ώστε να είναι και το συντηρητικό πλεονέκτημα εργαζόμενοι για την επόμενη περίοδο, τη μεταλλινική περίοδο, καθώς επίσης και οι τεράστιες υποδομές, τόσο οι δημόσιες όσο οι ιδιωτικές, που έγιναν εξαιτίας της ΔΕΗ και του ενεργειακού κλάδου στην περιφέρεια της Μακεδονίας, να αξιοποιηθούν. Θα είναι άδικο και για την ίδια κοινωνία μας τα εργοστάσια που θα δείτε αυτές τις μέρες, αύριο και μεθαύριο, οι τεράστιες υποδομές, τα δίκτυα, οι λίμνες, τα μηχανουργία, οι ιδιωτικές επενδύσεις, ασύλληπτα μεγέθη, μαζί με τις άλλες αξίες, κυρίως τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων, αυτά να αξιοποιηθούν εξαιτίας της απολιμνητοποίησης περιοχής. Θα τα δείτε τις επόμενες μέρες, θα είμαστε μαζί σας και θα είμαστε αρμογή βοηθοί, εργάτες, στο σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. Και πάλι σας ευχαριστώ.